Χορηγός μενού μας βίντεο είναι το SCDK, στο οποίο μπορείτε να βρείτε πολύ φτηνά παιχνίδια διαφορετικών εταιριών, software, gift cards και φυσικά Microsoft Office νεότερων και παλαιότερων εκδόσεων, καθώς και κλειδιά για να ενεργοποιήσετε Windows 10 ή Windows 11. Στο checkout, μην ξεχάσετε να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό TTL. Έτσι, βοηθάτε και εμάς, αλλά και εσείς κερδίζετε μια επιπλέον έκπτωση στην αγορά σας. Πληρώνετε με όποιον τρόπο επιθυμείτε και σε λίγα λεπτά έχετε το κλειδί στο email σας για να ενεργοποιήσετε εύκολα και γρήγορα τα Windows ή οτιδήποτε άλλο έχετε επιλέξει. Καλησπέρα παιδες και καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα βίντεο που θα κοιτάξουμε το δημοφιλέστερο hardware στο best price και oh yes, επιτέλους επανήλθαν τα τετραγωνάκια. Θα καταλάβετε σε λίγο τι εννοώ, χαίρομαι ιδιαιτέρως. Επίσης είναι μια εξαιρετική περίοδος γενικότερα για την αγορά hardware, με και καλά και κακά πράγματα να συμβαίνουν, τα οποία όμως κάνουν γενικότερα την όλη αγορά εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, οπότε ετοιμαστείτε για juicy επεισόδιο. Φύγαμε! Όπως είπα λοιπόν, έχουν επανέλθει επιτέλους ξανά τα τετράγωνα και ελπίζω να μείνουν αυτή τη φορά και να μην μου τα ξαναπάρει το best price και να μου αρχίσει τις λίστες. Και ξεκινώντας με τους επεξεργαστές, βλέπουμε ότι 9 στους 10 είναι Ryzen. Έχουμε μόνο τον 13600K στην ένατη θέση, ο οποίος είναι πραγματικά εξαιρετικός επεξεργαστής. Φοβερός συνεχιστής του 12600K που ήταν και ο προσωπικός αγαπημένος μου. Λίγο ακριβούτσικος βέβαια ακόμα, οπότε ναι, περιμένετε λίγο να πέσει. Από εκεί και πέρα, το 5 επεξεργαστές είναι Ryzen προηγούμενης γενιάς. Τι έκπληξη, με νέες μειωμένες τιμές σε κάποια καταστήματα. Πρακτικά οι τιμές που βλέπετε εδώ, βάλτε κανένα τάλιρο δεκάρικο ακόμα για να πάτε σε καταστήματα λίγο πιο γνωστά και με λίγο περισσότερο stock. Έχουμε τον 5600, τον απλό. Έχουμε τον 5600G. Έχουμε τον 5600H στις πρώτες τρεις θέσεις. Φοβερές τιμές για τον απλό 5600 και 5600G, τρομεροί επεξεργαστές, τρέχουν πραγματικά παντού και είναι εξαιρετική από άψη απόδοσης. Ο H είναι πολύ πιο ακριβός, δεν υπάρχει λόγος. Έχουμε μετά τον 5800H 3D που αποτελεί ίσως τον ταχύτερο gaming επεξεργαστή, αν και τώρα με τους νέους AMD και με τους νέους Intel αρχίζει και ψιλοχάνει αυτόν τον τίτλο. Και τον Ryzen 7 5700G, ο οποίος παίζει περί τα 200 ευρώ, που είναι μια πραγματικά φοβερή τιμή για ένα high-end πρακτικά chip, έτσι. Με ενσωματωμένα γραφικά. Μου αρέσει πάρα πολύ το γεγονός ότι top επιλογές είναι Ryzen προηγούμενης γενιάς σε χαμηλές τιμές, γιατί είναι πραγματικά εξαιρετικό value αυτή την περίοδο και αξίζουν πάρα μα πάρα πολύ τα χρήματα που ζητάνε. Περνώντας τώρα και στις μητρικές για τους Ryzen, δεν θα δούμε ακόμα AM5 μητρικές, είναι πολύ λίγες, έχουν πολύ υψηλές τιμές κτλ. Δεν υπάρχει λόγος. Θα κοιτάξουμε τις B550 πρακτικά, έτσι, γιατί το X570 δεν είναι και ιδιαίτερα δημοφιλές chipset. Έχουμε την B550 Elite πρώτη στα 135 ευρώ, την Strix B550F Gaming στα 190, την Micrula DS3H της Gigabyte στα 92-93 ευρώ, την B550 Elite AX που για κάποιο λόγο είναι στα 155 ευρώ, τα οποία είναι λίγο αρκετά για να πω την αλήθεια μου, μόνο και μόνο για ένα Wi-Fi εάν δεν απατώμε, και τέλος την MPG B550 Gaming Plus της MSI. Δυστυχώς έχουν ανέβει τιμές του B550 και ειδικά των MSI, βλέπουμε ότι έχουν πέσει και σε δημοτικότητα MSI, απόλυτα φυσιολογικό, έτσι, με την πιο φθηνή να είναι στα 143 ευρώ. Είναι πραγματικά παράδεκτο, όταν πριν λίγους μήνες ήταν στα 100. Οι top 5 μητρικές είναι ok, εντάξει, DS3H είναι ψηλομέτρια προς irrelevant μητρική. Οι υπόλοιπες Gigabyte γενικότερα είναι ακριβούτσικες, αλλά τι να κάνουμε. Η Strix είναι Strix, οπότε αν θέλετε Strix προφανώς την προτιμάτε, αν δεν θέλετε δεν και καλά Strix. Πάτε απλά καμπαλού, μπορείτε επίσης να πάρετε την A-Gaming που είναι μια λίγο πιο basic σε λευκό χρώμα. Γενικά, με την παρούσα κατάσταση στο B550 και στις AM4 μητρικές, δεν είναι κακές οι top επιλογές, απλά είναι συνολικά κακές και μειώνουν το κατά τα άλλα εξαιρετικό value των Ryzen. Αν όμως έχετε ήδη μητρική AM4, είστε πραγματικά πένα. Εάν θέλετε να αγοράσετε παρά με ένα καινούργιο Ryzen, τέλος πάντων. Θα το καταπιείτε.
Συνεχίζουμε στις Intel μητρικές, Socket 1700, το οποίο είναι και το πιο mainstream αυτή τη στιγμή. Έχουμε BX60 Gaming X DDR4 ως την δημοφιλέστερη αυτή τη στιγμή. Στα περίπου 150 ευρώ μπορεί να υποστηρίξει λίγο πολύ όλους τους επεξεργαστές, με εξαίρεση προφανώς τους πολύ high-end και τους περισσότερους 13 της γενιάς, δυστυχώς, γιατί και είναι πάρα πολύ. Με λίγα λόγια, αποφεύγεται i9 και πιθανώς και i7 13 της γενιάς, για να είστε πιο safe. Παίζει με DDR4, οπότε κατάτε και το κόστος των μνημών χαμηλό, οπότε είστε μια χαρά. Δίπλα έχουμε την ZX 90 Aorus Elite, μια high-end κατ' εμέ μητρική. Ναι, ξέρω, 210 ευρώ σε αυτό το socket είναι λίγα χρήματα και κάπου εκεί είναι entry level, αλλά επειδή γενικότερα έχουν αρχίσει να το ξεφτυλίζουν με τα features και με τα VRMs που έχουν οι high-end μητρικές που δεν ζήτησε και δεν χρειάζεται κανένας. Λυπάμαι, κυρία Astrock Gigabyte MSI. Τα 1690 amp power stages που έχετε βάλει στις μητρικές σας δεν μου λένε κάτι. Δεν θα τα αξιοποιήσω κάπου, δεν θα βελτιώσουν την εμπειρία μου. Τελεία. Κυριολεκτικά, περισσότερη διαφορά θα κάνει το κατά πόσο έχετε βάλει καλά heatsinks από πάνω παρά το κατά πόσο έχετε πετάξει κυριολεκτικά ένα 50-20 σε MOSFETs. Οπότε, ναι. Για μένα, μια τέτοια μητρική θεωρώ ότι είναι mid-range και σιγά-σιγά πάμε προς high-end. Έχει τα πάντα, οπότε. Δίπλα έχουμε την BX60F Gaming Wi-Fi, μια πολύ όμορφη ASUS μητρική, ακριβούτσικη, αναμενόμενο φυσικά, αλλά υπερπλήρης για το chipset που έχει. Είναι DDR5, αν βλέπω σωστά και αν δεν έχει γίνει λάθος το listing. Οπότε σας επιτρέπει να βάλετε πάνω έναν i7 ή τον i9, αλήθεια είναι ότι θα το σκεφτόμουν να τον βάλω ή όχι εδώ πάνω, και να παίξετε με τις πολύ γρήγορες αλλά και λίγο ακριβότερες DDR5. Δίπλα έχουμε μια πιο καινούργια μητρική, την Z790 AeroG. Ξέρω ότι υπάρχουν άνθρωποι που γουστάρουν πάρα πολύ τη συγκεκριμένη σχεδία αυτών των μητρικών. Γενικά και εγώ δεν μπορώ να πω ότι δεν δηλώνω ακριβώς φαν, αλλά συγκεκριμένη νιώθω ότι είναι λίγο, πώς να το πω, σαν να πήρανε μια μητρική και απλά να πετάξανε κάποια κομμάτια αέρο πάνω και η υπόλοιπη απλά να μην έχει. Δηλαδή, γιατί ας πούμε το κομμάτι του audio να μην έχει, ξέρω εγώ, cover, γιατί η υπόλοιπη μητρική να μην έχει cover, ξέρω εγώ, σε κάποιο σημείο. Είναι λίγο περίεργο. Ακριβούτσικη εννοείται στα 413 ευρώ, έτσι, είναι πραγματικά high-end μητρική για τα δεδομένα και των εταιριών. Οπότε την αγοράζετε αποκλειστικά αν πάτε σε A9, ξεκάθαρα. Μη σας πω ότι περιμένετε να πέσει. Κλείνουμε λοιπόν την πρώτη πεντάδα με την B660 MDS3H. Στα 105 ευρώ σας δίνει μια φτηνή, είναι μια φτηνή ουσιαστικά πρόταση για να βάλετε πάνω κλειδωμένους i3, i5. Μπορεί και να μπορέσετε να βάλετε ένα 12600K, αλλά ειλικρινά, εάν δεν έχετε πραγματικά καλό κουτί και πραγματικά καλό airflow στην περιοχή του VRM, απλά όχι. Οπότε μέχρι 12400 προσωπικά θα πήγαινα, κάτω από πολύ συγκεκριμένες συνθήκες 12600K. Αυτό. Καλούτσικη η πρώτη πεντάδα. Εντάξει, δεν τρελαίνομαι κιόλας, και οι επόμενες επιλογές δεν είναι και μακράν καλύτερες. Έχουμε τις basic επιλογές της MSI σε ZX90 και BX60. Καλές σχετικά για τα χρήματά τους. Η MSI είναι ακριβούτσικη, αλλά έτσι ήταν πάντα, δυστυχώς. Κάποιες Prime Z790, η οποία στα 380 κάτι ευρώ είναι επίκως απαράδεκτα ακριβή. Συγγνώμη, αλλά την τελευταία φορά που κοίταξα, η συγκεκριμένη είναι η πιο low-end, άντε δεύτερη πιο low-end της Asus. Τα ζητά chipset, γιατί να κοστίζει κοντά 300 ευρώ. Τέλος πάντων, γενικότερα οι τιμές δεν είναι καλές, οπότε χαίρομαι που βλέπω κατά κανόνα πιο οικονομικές μητρικές να είναι στις δημοφιλέστερες επιλογές, γιατί δεν χρειάζεται να αγοράσετε πιο ακριβές. Είναι κάτι που οι εταιρείες προσπαθούν να πείσουν τον κόσμο, μην το κάνετε, δεν υπάρχει λόγος. Συνεχίζουμε λοιπόν με τις μνήμες RAM και ξεκινάμε με τις ακόμα πιο δημοφιλείς DDR4. Πρώτες τρεις είναι G-Skill, στα 3600 CL18 το δεύτερο κοιτάκι, 3200 CL16 τα άλλα δύο τα πιο οικονομικά. Βασικά έχουν ακριβώς την ίδια τιμή, το 3200 CL16 και το 3600 CL18. 3200 CL16 για λίγο πολύ τα πάντα, κάτε με απλά πάρτε τις Aegis, βάλετε τις XMP, πάτε παρακάτω. 3600 CL18 σε πιο καινούργιες γενιές Intel, DDR4 φυσικά, και Ryzen 5000. Σε πιο παλιές γενιές, προτιμήστε 3200 CL16, είναι πιο εύκολο να το πω έτσι να τρέξει. Μετά έχουμε ένα κοιτάκι στα 32GB, 3600 CL18 νομίζω πρέπει να το συγκεκριμένο. Να το πατήσουμε λίγο και να το δούμε. Ναι, αρκετά οικονομικό, το be honest, μισό λεπτάκι. Ναι, 120, έχουμε κάπως εγκαταστήματα κάπως αυτά τα λεφτά. Καλά χρήματα, πολύ όμορφες μνήμες. Πάλι 12η ή 13η γενιάς Intel και Ryzen 5η γενιάς. Αλλιώς
κάτι σε 3216. Δίπλα έχουμε το αντίστοιχο, ναι, αντίστοιχο κοιτάκι στα 16 GB. Βλέπουμε ότι από άποψη value είναι καλύτερη επιλογή να πάτε στα 32, και εντάξει, σιγά σιγά θα σας, δεν θα πω ακριβώς φανούν χρήσιμα, αλλά καλό θα είναι να τα έχετε, ρε παιδί μου, αν χτίζετε ένα καινούριο σύστημα. Δεν είναι κακή ιδέα να επενδύσετε σε 32 GB RAM. Οι υπόλοιπες επιλογές είναι, ωραίο voice break, μ' άρεσε. Οι υπόλοιπες επιλογές είναι και αυτές αρκετά καλές. Έχουμε 3600L16 κοιτάκι σε 32 GB, G-Skill Ribbon ZV, για έτσι πιο καλές επιδόσεις. Βέβαια το price premium είναι λίγο τσουχτερό, δεν θα πω ψέματα. Κοντά τριπλάσια τιμή από ένα πιο απλό κοιτάκι στα 16 GB, και μόλις αλλάξανε θέση. Έχουμε κάποιες Vengeance LPX, έχουμε την νούμερο 1 σε πωλήσεις, αλλά για κάποιο λόγο νούμερο 7-8 σε δημοτικότητα, Vengeance RGB στα 316. Προφανώς για όσο από εσάς θέλετε λαμπάκια, ξαναλέω, προτιμώ τις Vengeance RGB όσον αφορά τα εφέ. Πολύ καλές επιλογές, πολύ solid επιλογές. Μπορείτε να κοιτάξετε, ξέρω εγώ, και κάτι το στυλ Trident Z Neo. Δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποιες Viper συγκεκριμένες, δεν γνωρίζω η Elite 2 τι κουμάσια είναι ακριβώς. Μπορείτε να δοκιμάσετε τις Viper Steel, είναι πολύ όμορφες και συνήθως έχουν και λίγο καλύτερο πώς το λένε, overclocking headroom, αλλά γενικότερα είναι ένα πολύ καλό top 5 και top 10 αν θέλετε να το πάμε, γενικότερα καλές προτάσεις. Περνάμε τώρα στις νεότερες και ταχύτερες DDR5. Πάνω πάνω έχουμε τις Kingston Fury Beast 32 GB κοιτάκι, 5200CL40, αν πρέπει να το... ναι, CL40. Στα 150 ευρώ είναι δυστυχώς το minimum λίγο πολύ που θα πρέπει να πληρώσετε για να εφοδιαστείτε με DDR5. Είναι ακριβούτσικες, δυστυχώς, τι να κάνουμε. Basic βέβαια, πολύ κοιτάκι. Για εμένα προσωπικά, εάν πάτε DDR5, πηγαίνετε σε κάτι γρήγορο. Δηλαδή, ξέρετε, πληρώνετε ό,τι πληρώνετε παραπάνω, πάρτε κάτι πραγματικά γρήγορο. Όπως οι συγκεκριμένες G-Skill Trident Z στα 6000CL36. Κοιτάκι το οποίο μεταξύ μας τρέχει μόνο σε Z790 με 13ης γενιάς ή τους καινούριους Ryzen 7000, γιατί οι προηγούμενες μητρικές και επεξεργαστές της Intel 12η γενιά και Z690 δεν τα πηγαίνανε και τόσο καλά με το memory overclocking στις DDR5. Δεν ξέρω αν αυτό το έχουν φτιάξει, αλλά τώρα 6000L36 δεν ξέρω αν θα τις εμπιστευόμουν, εκτός και αν έχετε ένα πραγματικά πολύ high-end σύστημα που, ναι. Οκ, φαντάζομαι ότι έχετε ήδη μνήμες. Δίπλα έχουμε τις Kingston Fury Renegade στα 6400CL32, ακόμα πιο high-end κοιτάκι. Εδώ πέρα πάμε ξεκάθαρα σε 13η γενιά ή σε Ryzen 7000, και όπως βλέπουμε και από την τιμή των 320 ευρώ, σίγουρα σε ένα μηχάνημα που έχει είτε i9 είτε Ryzen 9 για πραγματικά maximum επιδόσεις. Αξίζουνε? Φυσικά και όχι, είναι πανάκριβες. Αλλά όταν έχεις ήδη δώσει ένα σκασμό λεφτά σε μητρικές λύσεις ψήξης και επεξεργαστές, ένα κατοστάρικο πάνω στις μνήμες δεν νομίζω ότι φαντάζεσαι ένα τόσο μεγάλο έξοδο. Δίπλα έχουμε τις Fury Beast στα 5600CL38 ή CL40. Μία μικρή αναβάθμιση από τις απλές Fury Beast σε λίγο πιο λογικές ταχύτητες. Μεγάλη βέβαια διαφορά τιμής, έτσι, τα 25 ευρώ, για όχι ιδιαίτερα μεγάλες διαφορές σε επιδόσεις. Δίπλα έχουμε ένα μονό 16 στικάκι στα 6400CL32, είναι λοιπόν αντίστοιχο αυτό εδώ πέρα. Το οποίο μου κάνει μια χει εντύπωση, γιατί βλέπετε, αν αγοράσετε δύο μονά τέτοια, ακόμα και στα 150 ευρώ, θα σας έχετε πιο φτηνά από ότι το να αγοράσετε το κοιτάκι. Οπότε, ναι, δεν ξέρω ακριβώς τι έχουν παίξει εκεί πέρα. Προφανώς μπορείτε να πάρετε δύο και να βάλετε σε dual channel. Και κοιτάξουμε και τις Fury Beasts στα 6000CL40, ίδιο λοιπόν latency όλες οι Beasts, και απλά ανεβαίνει η συχνότητα. Η 6000CL40 είναι προφανώς ένα κοιτάκι το οποίο αξίζει να κοιτάξετε λίγο περισσότερο. Το πρόβλημα είναι ότι είναι ακριβό. Έτσι, 216 ευρώ την ίδια στιγμή μπορείτε να πάρετε καλές DDR4 με ένα κατοστάρικο κάτω. Είναι λίγο ένα θεματάκι. Αλλά ξαναλέω, καλύτερα να πληρώσετε παραπάνω και να πάτε, ξέρω εγώ, σε κάτι τύπου Trident ZRGB, η Fury Beast στα 6000L40 ή ξέρω εγώ τις συγκεκριμένες Renegade, οι οποίες είναι στα CL32, πολύ γρήγορες μνήμες και καλύτερο value αντικειμενικά της Beast. Είναι κάτι που θα κάνετε γιατί πολύ απλά θέλετε να πάρετε κάτι πραγματικά γρηγορότερο και όχι απλά κάτι είναι πιο καινούριο, αουιεό και η διαφορά στην ταχύτητα να είναι 0-0, δηλαδή να την ψάχνετε σε benchmarks και τα σχετικά. Γενικότερα το προτάσεις είναι καλές,
λαμβάνουν κάποιες όχι ιδιαίτερα καλές μνήμες, κάποιες πολύ ακριβές αλλά πολύ high-end μνήμες και κάποιες καλύτερες προτάσεις, η Fury Beast και ακόμα περισσότερες συγκεκριμένες Renegade. Προφανώς πηγαίνετε DDR5 αν έχετε ένα πραγματικά γρήγορο σύστημα, το οποίο σημαίνει 12600K, που κατ' εμέ καλύτερα 12700K και πάνω, ή προφανώς Ryzen 5000 γιατί δεν έχετε καλές επιλογές. Αλλιώς μπορείτε να πάρετε DDR4 εκδόσεις των μητρικών των Intel, σε περίπτωση που πάτε, ξέρω εγώ, σε κάποιον 12400 ή κάτι αντίστοιχο. Περνάμε τώρα στις κάρτες γραφικών, όπου έχουμε πραγματικά αποκλειστικά Asus και Gigabyte και μία ψωριάρα Sapphire στην 10η θέση. Αρκετά αστείο. Πρώτη και καλύτερη η RX 6600 Dual της Asus, για να δούμε λίγο τιμούλες. Έχουμε 2.59 στο Fox Store, 2.67 στο JX Store, 2.67 εδώ πέρα. Οπότε αντικειμενικά στα 270 είναι ένας ρεαλιστικός στόχος για τιμή στην 6600. Πολύ solid καρτούλα, mid-range πρακτικά, έτσι, και πλέον επιτέλους σε τιμή mid-range. Οπότε αν ψάχνετε μια ικανή καρτούλα να παίξετε τα παιχνίδια σας 1080p και ίσως να πιέσετε λίγο την τύχη σας σε κανένα παλαιότερο ή πιο ελαφρύ παιχνίδι σε 1440p, πολύ καλή καρτούλα. Βασικά δεν είναι τόσο καλή καρτούλα, είναι ότι έχει πολύ καλή τιμή. Οπότε είναι πολύ καλό VFM. Δίπλα έχουμε την 6800 XT TUF, μια πάρα πολύ καλή υλοποίηση. Στα 630 ευρώ χαμηλότερη τιμή και υπάρχει και σε δεύτερο κατάστημα, και μετά πάμε στα 650. Καλά είμαστε ακόμα. Είναι μια solid πρόταση, έτσι, παίζουμε επιτέλους στα επίπεδα του MSRP. Λίγο ακριβούλα βέβαια ακόμα, έτσι. Έχουν βγει, έχουν ανακοινωθεί πιο καινούργιες κάρτες της AMD, οπότε περιμένω να πέσει και άλλο συγκεκριμένη. Το ίδιο ισχύει και για την 6760 εδώ πέρα, πάλι παίζουμε σε MSRP μεν, αλλά καλό θα ήταν, ρε παιδί μου, να κατέβει λίγο ακόμα η τιμούλα. Δεν είναι κακή αυτή τη στιγμή και η υλοποίηση είναι και πολύ καλή, ή τέλος πάντων, decent, αλλά καλό θα ήταν λίγο παρακάτω, παιδιά, έλα, να πέφτουμε, να πέφτουμε. Δίπλα έχουμε μια 3060 στα 420 ευρώ, δεν καταλαβαίνουν γενικότερα, και είναι και νούμερο ένα σε πωλήσεις, δηλαδή δεν καταλαβαίνω γενικά τη φάση με τις 3060, γενικά, όχι μόνο με τη συγκεκριμένη. Έχουν μόνιμα τιμή πολύ μεγαλύτερη του MSRP τους, χωρίς κανέναν απολύτως λόγο, πραγματικά, δηλαδή κοστίζει 150 ευρώ πάνω από την 6600 και κανείς δεν ξέρει γιατί. Ray Tracing με 3060 δεν πρόκειται να τρέξεις, είναι αυτοκτονία. Το DLSS προσφέρει ένα χιμπούστ, αλλά σιγά το πράγμα. Τα 12GB VRAM δεν θα τα αξιοποιήσεις ποτέ. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο αυτή η κάρτα δεν πωλείται στα 320 ευρώ που είναι το MSRP της. Τόσο απλά. Δίπλα έχουμε μια 3070 Ti στα 720 ευρώ, φυσικά και όχι, είναι πάρα πολλά χρήματα, έτσι, είναι κοντά 100 ευρώ πάνω από την 6800 XT, η οποία είναι σημαντικά ταχύτερη. Έχει μόνο το πλεονέκτημα του καλύτερου Ray Tracing, απολύτως τίποτα άλλο, ναι, ok, I know DLSS, αλλά νομίζω ότι έχουμε ήδη αρκετή δύναμη για να μην το χρειαστείτε, ή μάλλον θα έχετε αρκετή δύναμη αν πάτε σε 6800 XT. Ναι, όχι, είναι πάρα πολλά χρήματα για την συγκεκριμένη Nvidia. Από κάτω έχουμε μια 6900 XT στα 777 ευρώ, δεν ξέρω αν... ας πούμε 800 ευρώ. Καλούτσικη τιμή, αλλά έλα να πέφτουμε πάλι. Έλα να πέφτουμε, πάμε. Έχει ανακοινωθεί καινούργια κάρτα από την AMD σε σχεδόν ίδια λεφτά και θα είναι και μακράν πιο γρήγορη, οπότε έλα να πέφτουμε λίγο. Αν και μ' αρέσουν αυτές τις τιμούλες, μ' αρέσει να βλέπω μια κάρτα που ήταν στα 1000 δολάρια MSRP. Πολλούνταν δεν ξέρω και εγώ πόσα, αυτή τη στιγμή να κάνει 770 ευρώ, 5-800. Και εγώ να έχω και την άνεση να λέω ότι μάγκες θα πέσει κι άλλο. Πολύ μ' αρέσει. Δίπλα έχουμε μια 1660 σε 250 ευρώ. Γελάει ο κόσμος. Δίπλα έχουμε μια RX 6800, απλή όχι XT, TUF. Πολύ δυνατή κάρτα η 6800. Παραβλέπεται από πολύ κόσμο γιατί έχουμε την 6800 XT. Δεν έχουν τρομερές διαφορές στην απόδοση. Έχουν και ίδιες μνήμες. Ίδια τα πάντα βασικά όσον αφορά τις μνήμες. Bandwidth, bitbus, χωρητικότητα εννοείται. Οπότε ουσιαστικά είναι μια παρόμοια κατάσταση με την 5700 και την 5700 XT, όπου συχνά η 5700 ήταν καλύτερο value και απλά ο κόσμος ήταν σε φάση «Α, υπάρχει 5700 XT, δεν ξέρουμε τι είναι αυτή η 5700». Ίδια φάση και εδώ πέρα, 6800, στα 559 ευρώ, λίγο παρακάτω, μόλις αρχίζει να φλερτάρει με το 500, την χτυπάτε. Δίπλα μια 3080 στα 820 ευρώ, αν είναι δυνατόν. Χρειάζεται να πω κάτι, ειλικρινά.
Δίπλα ακριβώς έχουμε μία από τις καλύτερες 6900XT, κατ' εμέ ίσως η καλύτερη αερόψυκτη 6900XT, με 20 ευρώ λιγότερο. Και μου λέτε να πάω να πάρουμε 3080 με 820 ευρώ. Και πρόσθετε, προσέξτε, ελληνικά, την 10GB, που είναι και η χειρότερη έκδοση. Έτσι, υπάρχει 12GB και υπάρχει και TI. Nobody knows why. Λοιπόν, η καταστασούλα είναι εξαιρετική αν ψάχνετε κάτι σχετικά οικονομικό, γιατί υπάρχει η 6600. Καλούτσικη αν ψάχνετε κάτι στα 500 περίπου ευρώ, γιατί υπάρχει 6700XT. Είδα και μια 6750XT εδώ πέρα, λίγο πιο φθηνές, παιδιά, παρακαλώ. Υπάρχει απλή 6700 που είναι πάρα πολύ καλή πρόταση. Πάλι σαν την 6700, δεν την ξέρει πολλοί κόσμος, αλλά είναι πολύ καλό value. Και αν πας σε κάτι λίγο πιο high-end, πέφτουν πολύ οι high-end Radeon. Δεν βλέπω να πέφτουν ιδιαίτερα οι high-end Nvidia και δεν ξέρω γιατί. Τέλος πάντων. Και ακούγεται και πολύ ωραίος θόρυβος από πίσω. Σε κάθε περίπτωση γενικότερα μου αρέσουν οι προτάσεις. Αν μπορούσαν να μην υπάρχουν κάτι 3070 Ti στα 720 ευρώ, θα ήταν αρκετά καλύτερα τα πράγματα. Αλλά και έτσι νομίζω ότι έχετε αρκετές επιλογές. Επίσης, η φάση είναι sponsored by Gigabyte και Asus. Και αφού αφήσαμε τις κάρτες οι οποίες ήταν sponsored by Gigabyte και Asus, θα περάσουμε στα τροφοδοτικά που είναι sponsored by Corsair και Be Quiet. Και μία ωραιότατη Sengotep KL1250W τροφοδοτικό, το οποίο κάναμε review πριν από λίγες ημέρες και τώρα είναι νούμερο 1 σε δημοφιλία. Ξέρετε, από τη μία χαίρομαι πραγματικά που έχουμε τέτοια δύναμη σαν κανάλι, γιατί μπορούμε να βρίσκουμε καλά προϊόντα τα οποία ο κόσμος δεν γνωρίζει και αυτόματα ο κόσμος δεν τα γνωρίζει μέσα από τα δικά μας βίντεο και σύντομα να γίνονται δημοφιλείς επιλογές και ο κόσμος να ψωνίζει καλύτερα προϊόντα. Αλλά από την άλλη, ειλικρινά φοβάμαι και εγώ και ο Κώστας να βγάλουμε καλό ένα προϊόν, γιατί αυτόματα τσουπ, νούμερο 1, ανεβαίνουν οι τιμές και μετά δεν υπάρχει απόθεμα. Και δεν το χαίρεται μετά κανείς. Και έχει συμβεί αρκετές φορές μέχρι τώρα. Πρώτο λοιπόν, το Sengotep Kunlun 1250W, ένα εξαιρετικό τροφοδοτικό για τα χρήματά του, και στα 1250W πλέον ιδανικό για τις νέες κάρτες και τους νέους επεξεργαστές, τους οποίους πρέπει να φτιάξανε σε συνεργασία με τη ΔΕΗ κατά πάσα πιθανότητα, Intel και Nvidia. Η AMD το πάει λίγο καλύτερα στο κομμάτι της κατανάλωσης, αλλά και αυτή έχει κάτι νούμεράκια έτσι πολύ ωραία. Δίπλα έχουμε το Pure Power 11FM της Be Quiet, 750, πολύ καλό τροφοδοτικό. Στα 100 ευρώ είναι μια ψηλό normal τιμή για την εποχή. Δίπλα έχουμε την 2021 έκδοση με φωτογραφία της 2018 έκδοσης του TX650. Στα 85 ευρώ είναι και αυτό μια πολύ καλή πρόταση αν θέλετε να κινηθείτε σε κάρτες και επεξεργαστές τύπου i5 και 3060 Ti Fairy Pin. Παραπάνω όχι. Πολύ καλό τροφοδοτικό. Δίπλα έχουμε ένα 750 TX, το οποίο είναι και νούμερο 1 σε πωλήσεις. 6 ευρώ πάνω, φαντάζομαι έκδοση 2021. Αρχίσαν πάλι τα ίδια. Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι ακριβώς το ίδιο πρόβλημα είχα και στο προηγούμενο βίντεο. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι έκδοση είναι. Εάν σιγουρέψετε ότι είναι έκδοση 2021, βεβαίως. Εάν είναι έκδοση 2018, όχι, νομίζω μπορείτε να πάρετε καλύτερα τροφοδοτικά. Δίπλα έχουμε ένα Be Quiet Pure Power 11FM στα 1000W αυτή τη φορά. Στα 150 ευρώ, υπό φυσιολογικές συνθήκες, δεν θα ήταν τρομερή τιμή. Από την άλλη, υπάρχει το συγκεκριμένο Sengotep, το οποίο είναι καλύτερο στα ίδια λεφτά. Από κάτω έχουμε το System Power 9, 600W, μπορείτε απλά να πάρετε το 500W και να κάνετε τη δουλειά σας. Το, για ακόμη μια φορά, Pure Power 11FM, αυτή τη φορά στα 850W. Ό,τι είπα και στα προηγούμενα λίγο πολύ. Το State Power 11 750 Platinum, ακριβούτσικο, είναι πολύ καλό τροφοδοτικό, αλλά 130 ευρώ για 750W, είναι λίγο πολλά. Το MWE Bronze Version 2 σε 750W έκδοση, ναι, δεν είναι και κανένα ιδιαίτερα καλό τροφοδοτικό, οπότε σίγουρα μην το αγοράσετε εάν χρειάζεστε 750 τροφοδοτικό. Αν τώρα το βρείτε φτηνά και έχετε ένα μηχάνημα που θα δούλευε μια χαρά και με 550, βεβαίως, γιατί όχι. Και κλείνουμε την δεκάδα με το Thor 1200p, όπου στα 281 ευρώ ειλικρινά θα πρέπει να σου ψήνει και καφέ για να αξίζει τα λεφτά του, οπότε ναι. Ξέρετε, είναι αυτό που απλά έσκασε το Sengotep και μέχρι τιμή του να την πάρει κυριολεκτικά ο διάολος. Θα είναι μακράν καλύτερη πρόταση από οτιδήποτε άλλο υπάρχει αυτή τη στιγμή στο top 10, το οποίο δεν είναι κακό μεταξύ μας, έτσι, εντάξει. Πάλι sponsored by Corsair και Be Quiet. Κλασικά, είμαστε στην Ελλάδα. Και στο εξωτερικό βασικά υπάρχει αυτή η μάστικα, αλλά ειδικά στην Ελλάδα αυτές οι δύο εταιρείες είναι κυρίαρχες. Τώρα κάτι Thor, ας πούμε. Τέλος πάντων.
Ναι, θα μπορούσαν να μην υπάρχουν, αλλά σε γενικές γραμμές έχουμε ξεφορτωθεί βόμβες, έχουμε ξεφορτωθεί κάτι τέτοια, ας πούμε, thermal take. Είμαστε σε καλά πλαίσια, δεν νομίζω να πάρετε λάθος τροφοδοτικό εάν πάρετε κάποιο από αυτά. Απλά αυτό που είπα, κάτι MWE ας πούμε, είναι καλά τροφοδοτικά, απλά όχι για να δίνουν πάρα μα πάρα μα πάρα πολλά βατ. Με αυτό στο μυαλό ψωνίζετε ήσυχοι. Στους σκληρούς δίσκους δεν έχω να πω πάλι πολλά. Έχουμε ως νούμερο 1 επιλογή έναν 2TB Western Digital Blue στα 7200RPM, όπου το θεωρώ μια σωστή επιλογή. Έχω ξαναπεί ότι οι 1TB σκληροί δίσκοι έχουν πεθάνει, τελείωσε. Οπότε όταν βλέπω, ας πούμε, τον Barracuda 1TB να είναι νούμερο 1 σε πωλήσεις, πονάω λίγο μέσα μου. Οπωσδήποτε 2, 3, 4TB δίσκους, παιδιά, τους αγοράζετε καθαρά για να είναι, για να έχετε φτηνό storage, okay? Μην κάθεστε να αγοράζετε ένα ολόκληρο σκληρό δίσκο και να είναι 1TB, πιάνει χώρο, κάνει φασαρία, η εγκατάσταση είναι λίγο θέμα συγκριτικά με SSD και τα σχετικά. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος. Πηγαίνετε σε κάτι τουλάχιστον 2TB, 7200RPM, καλός συνδυασμός χωρητικότητας και ταχύτητας και χαμηλής τιμής, ή σε κάτι πραγματικά μεγάλο, okay, 4TB εδώ πέρα. Προφανώς θα είναι πιο αργή, τι να κάνουμε. Βλέπω και ένα Western Digital Red εδώ πάνω. Καιρό είχαμε να τους δούμε αυτούς. Τους αποφεύγετε. No. Η απλή Red δεν είναι Red. Okay. Όσοι γνωρίζετε λίγο πολύ TST Red, η απλή Red δεν είναι πραγματική Red. Οι Red Plus μοιάζουν περισσότερο με πραγματικούς Red και η Red Pro είναι η πραγματική Red. Ναι, τα έχει μπλέξει πάρα πολύ άσχημα η Western Digital και για κάποιο λόγο κανένας δεν λέει τίποτα. Κατ' εμέ προφανώς Red Pro, αν θέλετε, ντε και καλά ένα πραγματικά καλό σκληρό δίσκο. Δεν υπάρχει πραγματικός λόγος βέβαια, αλλά αν εκεί ντε και καλά θέλετε ένα πραγματικά καλό δίσκο, υπάρχει αυτός. Μπορείτε επίσης να κοιτάξετε κάποιους από τους Exos, όπως λέγονται, σε περίπτωση που θέλετε πραγματικά πολλά terabyte. Είναι καλό value, αντικειμενικά είναι πάρα πολύ καλή δίσκη. Πάρα πολύ καλή δίσκη, φοβερή, με τρομερές χωρητικότητες. Έτσι όπως αυτός ο 14 για παράδειγμα στα 240€, έχετε χώρο πραγματικά μέχρι να γεράσετε. Ή ο συγκεκριμένος 18, ξέρω εγώ, είναι γρήγορη, είναι ανθεκτική, είναι πολύ καλή δίσκη. Για όσο από εσάς έχετε πιο βαθιές τσέπες και θέλετε πολύ χωρητικότητα. Οι υπόλοιποι 2-3TB και είστε κομπλέ. Περνάμε λοιπόν τώρα στους SSD. Έχουμε πρώτο και καλύτερο τον KC3000, έναν Generation 4 πολύ καλό NVMe, στα ούτε 100€, είναι μια πραγματικά πολύ καλή τιμή για όσο από εσάς θέλετε να επενδύσετε σε έναν Generation 4 δίσκο. Δίπλα έχουμε τον 980 Pro στα 137€, είναι λίγο ψηλό ακριβούτσικος, είναι καλός δίσκος και ο 500R το αντίστοιχα, αλλά όχι όσο καλούς μας έχει συνηθίσει γενικά η Samsung. Οπότε και τα παραπάνω λεφτά που ζητάει είναι κολλίομαι λίγο να τα δώσω, να το πω λαϊκά. Δίπλα έχουμε τον απλό 980 σε περίπτωση που θέλετε κάποιον πιο φτηνό Generation 3 δίσκο. Ο 500R αντικειμενικά δεν είναι και κανένα ιδιαίτερο value. Δίπλα έχουμε βέβαια και τον 980 Pro που βλέπετε τη διαφορά τιμής. Μετά έχουμε τον 970 EVO Plus, sponsored by Samsung και ολυπόδοση, όπου στα 114€ είναι πλέον αρκετά ακριβότερος από ό,τι θα έπρεπε. Όταν δηλαδή μπορείς να πάρεις ένα καλό Generation 4 δίσκο με 15€ λιγότερα, προφανώς είναι πολλά λεφτά. Από κάτω έχουμε όμως τον απλό 980, ο οποίος είναι Generation 3, σε περίπτωση που μπερδεύεστε. Ο 980 Pro είναι Generation 4, ο 980 ο απλός είναι στην ουσία ο 970 EVO. Μέσες άκρες. Σε επιδόσεις έτσι, η σχεδίαση είναι λίγο διαφορετική. Ο 1TB λοιπόν Samsung 980 είναι μια πολύ solid πρόταση. Βέβαια η διαφορά τιμής από έναν δίσκο όπως ο KC3000 δεν είναι τρομερά μεγάλη, αλλά σε περίπτωση που δεν υποστηρίζει η μητρική σας Generation 4, γιατί όχι. Δίπλα έχουμε τον NV2, αντικαταστάτη του NV1. Υποτίθεται πιο γρήγορος, πιο καλός δίσκος από τον NV1. Στα 40€ είναι οικονομικότερος ακόμη και από τον 980. Δεν τον έχω τεστάρει ακόμα, δεν γνωρίζω πόσο καλός είναι. Ευελπιστώ να είναι αρκετά καλός, γιατί έχει μια πολύ ανταγωνιστική τιμή. Έχουμε και ένα SATA SSD, ο οποίος είναι νούμερο 1 σε πωλήσεις. Κανείς δεν ξέρει το γιατί. Πεθαίνουμε. Δίπλα έχουμε τον KC3000 στα 2TB, όπου στα 195€ αντικειμενικά δεν είναι και κανένα φοβερό value, έτσι.
Αλλά τέλος πάντων, και κλείνουμε τη δεκάδα με 870 EVO 1TB. Μου αρέσουν οι top επιλογές. Έχουμε έναν πολύ καλό και πολύ VFM Generation 4 δίσκο, έναν λίγο πιο χειρότερο VFM Generation 4 δίσκο, κάποιους καλούς Generation 3 δίσκους όσον αφορά το value και τις επιδόσεις. Κάτι 970 EVO Plus, βέβαια καλό θα ήταν σιγά σιγά να φεύγουν από τις top επιλογές, δεν αξίζουν πλέον, τελείωσε. Αλλά γενικότερα είμαστε καλά, πιστεύω. Κάποιοι SN570 θα μπορούσαν να είναι λίγο πιο ψηλά, μιας και είναι, έχουν καλές τιμές. Έτσι στα 78 ευρώ το 1TB είναι πολύ καλή πρόταση. Κάτι ας πούμε Kingston A400, έτσι για τους πιο, για τους ανθρώπους που ψάχνουν απλά κάτι οικονομικό. Γενικότερα υπάρχουν καλές επιλογές, οπότε είμαστε καλά. Απλά εάν γινόταν να λείψουν κάποιοι ξεπερασμένοι πλέον δίσκοι της Samsung, θα είμαστε νομίζω ακόμα καλύτερα. Περνάμε τώρα στα κουτιά και έχουμε τους συνήθεις υπόπτους MX410, Purebase 500DX και Corsair 4000D Airflow. Πάρα πολύ καλά κουτιά στις τιμές τους. Το 4000D Airflow έλεγχε αν θα μπορούσε να είναι λίγο πιο οικονομικό. Δεν έχει όλο αυτό το RGB, έτσι μην ξεγελιέστε. Δίπλα έχουμε το Purebase 500FX, το οποίο είναι καλύτερο value από το 500DX, έτσι έχει ένα σκασμό RGB φανάκια για 20 ευρώ. Αλλά νιώθω ότι είναι λίγο περίεργο το τελικό οπτικό αποτέλεσμα όταν έχεις αυτές τις δύο LED γραμμές να κόβουν κυριολεκτικά τα ring RGB φανάκια που έχει το κουτί. Είναι λίγο περίεργο, έχω ξαναπεί σε προηγούμενο αντίστοιχο βίντεο ότι θα μπορείτε να το πάρετε και απλά να βάλετε αυτά τα φανάκια κάπου αλλού. You can try that. Τόσο απλά. Έχουμε το Armageddon Nimitz TR8000, έναν κλόνο του Lianli Dynamic. Όσοι από εσάς θέλετε για κάποιο λόγο ένα κλόνο του Lianli Dynamic, βουαλά. Από κάτω έχουμε το Armageddon 4X Core 1. Μάλιστα δεν έχω ιδέα τι είναι αυτό το κουτί. Δείχνει λίγο ψιλοφάνση. Βέβαια από το συγκεκριμένο τζαμάκι μου φαίνεται σχετικά καλό. Από χώρους δεν ξέρω, για να μπούμε λίγο στην κουσμοντάτα. Δεν έχει ούτε μια φωτογραφία. Δεν είμαι σίγουρος εάν έχει όντως μέσα τα φανάκια, αλλά από τα όσα είδα από το βίντεο, εάν έχει και μια καλή ποιότητα κατασκευής, νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλό κουτί. Και επίσης ένας καλούτσικος αντίπαλος του Calling... κόλλησε μυαλό μου πώς λέγεται. Έχει κολλήσει στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή, αλλά ναι, θα το δείτε και σε review άμεσα τέλος πάντων αυτό το Calling που λέω αυτή τη στιγμή, το οποίο δεν μου έχετε στο μυαλό. Οκ, φάνηκε καλό κουτάκι. Ίσως κάποια στιγμή να το ρίξουμε και εμείς μια ματιά. Έχουμε το 4000D. Το απλό δίπλα από το συγκεκριμένο Armageddon. Όχι το Airflow, οπότε από μένα όχι. Υπάρχει δίπλα το ETA510, το οποίο βέβαια έχει ακριβήνει πλέον και κολλείομαι λίγο να το προτείνω. Δίπλα έχουμε το MX330X στα 48 ευρώ. Wow. Blast from the past, κυρίες και κύριοι. Όσοι ασχολούσαν με PC building τα προηγούμενα χρόνια, κάνα δύο χρόνια πριν το COVID, σίγουρα θα το ξέρετε το συγκεκριμένο κουτάκι, ήταν διάσημο. Ως μια πραγματικά πολύ οικονομική επιλογή με αρκετό χώρο στα 27-28 ευρώ, όχι στα 48, οπότε ευχαριστούμε πολύ, δεν θα πάρουμε. Και τέλος έχουμε το ETA510 Flow, το οποίο μεταξύ μας είναι λίγο ψηλό ότι να είναι και δεν κάνει όσο καλή δουλειά θα περίμενε να κάνει κανείς, γιατί η αρχική σχεδίαση που έκανε η NZXT ήταν λίγο έχοντας στο μυαλό ότι δεν θα υπάρχει άνοιγμα εκεί πέρα, και όταν βάλαν το άνοιγμα τελικά η διαφορά που κάνει στις αποκρισίες ήταν σχετικά μικρή. Αλλά ναι, εάν θέλετε δεν και καλά ένα ETA510, το Flow είναι νομίζω μια λίγο καλύτερη πρόταση. Καλό top 10, δεν βλέπω κακές επιλογές με εξαίρεση το MX330X, ξεκάθαρα γιατί έχει ακριβήνει πάρα μα πάρα πολύ, τόσο δεν έκανε καν η G έκδοση με το tempered glass στο πλάι, τη φάση. Αλλά γενικά ναι, μ' αρέσει. Επίσης το κουτί το Calling που ήθελα να πω τόση ώρα, που είναι κατά πάσα πιθανότητα άμεσος αντίπαλος του συγκεκριμένου Armageddon. Wow, κατάφερα πάλι να το ξαναξεχάσω. Citadel, λέγεται Citadel, είμαι σίγουρος. Είμαι. Μπορεί να μην είμαι. Πάμε να το βάλουμε στοίχημα. Λοιπόν, λέγεται Citadel. Τέλος. Επίσης εδώ πέρα για κάποιο λόγο δεν μου έχει την Calling. Hello. Η Calling ας πούμε δεν έχει αρκετά κουτιά ή ότι ο κόσμος δεν ψάχνει την Calling. Θα καμου κάνετε. Κανένα από τα δύο δεν ισχύει. Πάμε να δούμε αν ισχύει. Πάμε να δούμε αν είναι μισθός. Πού είναι. Where is the PC case. Λέγεται Citadel. Κερδίσαμε. Δεν ξέρω καν με ποιον έβαλα το στοίχημα και δεν ξέρω καν τι κέρδισα, αλλά κέρδισα.
και εσείς μαζί, γιατί θα δείτε review από το συγκεκριμένο κουτί και πιστεύω ότι θα είναι και πολύ καλό. Αλλά γενικότερα οι top προτάσεις στα κουτιά ήταν πολύ καλές, με μοναδική εξαίρεση το MX330X, καθαρά λόγω τιμής. Όχι τιμής, λόγω τιμής. Και φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος με αεροψύξεις. Ξεκινάμε με τις πολύ κλασικές Freeze 34 eSports, NHD 15 Chromax Black που είναι και νούμερο 1 σε πωλήσεις. Μπράβο παιδιά. Be Quiet Dark Rock Pro 4 και απλή 4. Και Fuma 2 RFB. Μάλιστα. Λοιπόν, για τις πρώτες 4 έχουμε μιλήσει αρκετές φορές. Όλες τους πάρα πολύ καλές ψύχτρες στα χρήματά τους. Έχουν ακριβήνει βέβαια λίγο η Dark Rock Pro και η Freeze 34, αλλά ακόμα δεν έχουν ξεφύγει αρκετά. Λοιπόν, Fuma 2 είναι μια ψύχτρα που αντικειμενικά πρέπει κάποια στιγμή να πιάσω και να τεστάρω. Δεν από ψέματα. Απλά κολλείομαι λίγο στο να πληρώσω 60 ευρώ. Έχω πάρα πολλές ψύχτρες, δεν χρειάζομαι μια ακόμα ψύχτρα. Εάν την αγοράσω, θα την αγοράσω καθαρά για να την κάνω review. Οπότε, όταν έχω την οικονομική άνεση, απλά να αγοράσω μια ψύχτρα και στη συνέχεια να τη πρόξω ένα εικοσάρικο κάτω. Οπότε, λίγο πολύ να μου φύγει ένα εικοσάρικο καθαρά και μόνο για να κάνω ένα review που θα πιάσει 1000 views. Θα το κάνω. Yes. Λοιπόν, από κάτω έχουμε την Be Quiet Pure Rock 2 FX στα 54 ευρώ. Α. Ναι. Ωραία ψύχτρα, λίγο μπελαδίδικη και κατάσταση. 54 ευρώ είναι πάρα πολλά. Δεν ξέρω γιατί ξαφνικά έχει πιάσει τέτοια τιμή. Όχι, είναι πολλά χρήματα. Λυπάμαι. Δίπλα έχουμε την Freeze 34 eSports All White. Πιο ακριβή, στα 50 ευρώ. Είναι πολλά, αλλά μου αρέσει το All White. Οπότε, από μένα αυτή θα πάρει pass. Δίπλα έχουμε την Hyper 212 Spectrum, η οποία είναι ακόμα στα 15 ευρώ. Παιδιά, είναι ληστεία. Αυτό είναι ληστεία, legit. Legit. Αν θέλετε να ψήξετε έναν επεξεργαστή τύπου, τι να σου πω αυτή τη στιγμή, 5700H, τι άλλο, 5700G, 12400 και απλά δεν σας βολεύουν οι stock ψύχτρες, στην περίπτωση των περισσότερων Ryzen που είπα δεν έχουν, είναι ληστεία τα 15 ευρώ έτσι και έχετε και RGB κιόλας. Δηλαδή θα ήταν ληστεία ακόμα και χωρίς το RGB φανάκι, μια Hyper 212 στα 15 ευρώ. Τώρα που έχει και RGB, εντάξει. Τρεχάτε. Ειλικρινά, δεν βλέπω λόγο όσο αυτή η ψύχτρα παραμένει στα 15 ευρώ και είναι σε πολλά καταστήματα. Είναι προθετική τη σε Cooler Master. Πόσο στόκ είχαν και θέλουν να διώξουν, ρε παιδιά. Τέλος πάντων, γενικότερα τρέχτε. Όποια από εσάς έχετε στόκ ψύχτρες, ψύχτρες τύπου Freezer 7 ή ξέρω εγώ κάτι τέτοιες ideas, πετάχτε τους όπως είστε. Hyper 212 Spectrum, παιδιά, 15 ευρώ είναι με τις νέες τιμές 4 πιτόγυρα. Ήαν, πώς έχουν πάει τα πιτόγυρα. Και όχι τίποτα άλλο, μιλάω για τα αθηναϊκά πιτόγυρα, έτσι που είναι κάτι σκατούλια. Να πω ότι μιλάμε για τα σαλονικιά, για τα κριτικά, ξέρω εγώ, που παίρνεις ένα πιτόγυρο και τρως δύο μέρες, να πω πάει συχτήρι. Τι έχω πιάσει κουβέντα για τα πιτόγυρα. Spectrum version 2, Hyper 212, παιδιά, πηγαίνετε, πάρτε την. Είναι πραγματικά σαν να κλέβεις εκκλησία. Αυτό. Η Arctic Freezer 7X. Όχι, την έχουμε τεστάρει και στο κανάλι παλιότερα, όχι. Από τη στιγμή που έχουν τόσο φθηνές εννοώ. Και κλείνουμε με την Be Quiet Pure Rock 2 στα 37 ευρώ, και αυτή λίγο τσιμπημένη, αλλά μεταξύ μας είναι οριακά ένα εικοσάρικο πιο φθηνή από την RGB έκδοση, οπότε προφανώς και την προτιμάτε. Μου αρέσουν πολύ οι top επιλογές. Η Pure Rock 2 FX έχει ακριβήνει και δεν ξέρω το γιατί, αλλά είναι μια καλή ψύχτρα. Η 7X, εντάξει, διώχτε την. Οι υπόλοιπες είναι όλες εξαιρετικές. Πραγματικά. Και κλείνουμε και αυτό το βίντεο με υδροψήξεις και ήδη βλέπω πολύ περίεργες τιμές και πολύ RGB. Μάλιστα. Πρώτη και καλύτερη σε δημοτικότητα, η Master Liquid ML240L version 2 RGB σε μαύρο και άσπρο παρακάτω. Για κάποιο λόγο η άσπρη είναι πιο φθηνή. Wow. Είναι νομίζω μόνιμα νούμερο 1 σε δημοτικότητα. Και για καλό λόγο, έτσι. Πραγματικά οικονομική, όμορφη και αρκετά decent σαν ψύχτρα. Δίπλα έχουμε την H100i Elite Caplix, μία από τις καλύτερες RGB υδροψήξεις. Πανάκριβη, έτσι. 165 ευρώ minimum, το οποίο σημαίνει ότι ρεαλιστικά το 170 ράκι δεν το γλιτώνετε. Για μία... εντάξει. What? Okay, συνεχίζουμε. Για μία 240 υδρόψυξη είναι πάρα μα πάρα πολλά λεφτά, έτσι. Αν ξέρετε τι κάνετε, μπορείτε με αυτά τα λεφτά να χτίσετε λούπα.
basic λούπα, έτσι, δεν θα ψήχεται χαλαρά 13900K και 4090 μαζί, αλλά για 240 AIO τόσα λεφτά, δύσκολα. Δίπλα έχουμε την H170i Elite Couplix, η οποία είναι 360, οπότε δικαιολογεί τα 187 ευρώ της λίγο καλύτερα. Δίπλα από αυτήν έχουμε την Gigabyte Aorus Waterforce 360, νομίζω είναι έκδοση που δεν έχει οθόνη στο pump, είναι απλά ένα όμορφο γραφικό. 186 ευρώ είναι πάρα πολλά, δεν το συζητάμε. Δίπλα έχουμε μια προσωπική αγαπημένη, την Be Quiet Pure Loop 240 στα 87 ευρώ, πολύ καλή τιμή και μια πολύ καλή 240 υδρόψυξη. Ακολουθείται από την Arctic Liquid Freezer 2360, πάλι πολύ οικονομική στα 105 ευρώ και πολύ καλή υδρόψυξη. Την Aspri ML240L. Την Silent Loop 2 360 mm, η οποία είναι μια αναβάθμιση των Pure Loop και είμαστε και σε 360 mm, πολύ καλή, πολύ καλή, πολύ καλή υδρόψυξη. Λίγο τσιμπημένη βέβαια τη μούλα της, έτσι, δεν είναι τόσο καλύτερη της Liquid Freezer 2, οπότε και μεταξύ μας δεν είναι καν, ξέρετε, δεν είναι ότι μιλάμε και για διαφορά που αν ήταν στα 30 ευρώ πάνω θα άξιζε. Είναι μια διαφορά που δικαιολογώ 10 ευρώ διαφορά τιμής, όχι 40. Έχουμε την Liquid Freezer 2 420 RGB, ένα πραγματικό θηρίο, θηρίο, μια εντυπωσιακή υδρόψυξη που αν έχετε χώρο βεβαίως, στα 120 ευρώ είναι ληστεία, δεν το συζητάω καν. Και κλείνουμε με την Gigabyte Aorus Waterforce X, αυτή έχει οθόνη στο pump, κοστίζει 250 ευρώ και δεν υπάρχει περίπτωση προσωπικά αυτήν την υδρόψυξη να την αγοράσω ever ή να την προτείνω ever. Αλλά ξέρω ότι υπάρχει περίεργος κόσμος εκεί έξω που γουστάρει τέτοιες υδροψύξεις με οθόνες και ιστορίες. Εάν σας αρέσει βεβαίως, όλοι οι υπόλοιποι απλά όχι. 250 ευρώ για όνομα του Θεού. Πολύ άνετα χτίζεις πολύ σωστή λούπα με αυτά τα λεφτά και έχεις θερμοκρασίες και επίπεδα θορύβου καμία σχέση με οποιαδήποτε AIO. Decent top 8, top 10, δεν ξέρω τι είναι αυτό, top επιλογές anyway. Κάποιες υδροψύξεις είναι πάρα πολύ ακριβές, όπως η Elite Couplix της Corsair και η Waterforce και κυρίως η Waterforce X της Gigabyte, αλλά χαίρομαι που βλέπω και την αρκετά οικονομική αλλά VFM ML240L Cooler Master και κάποιες Liquid Freezer 2 και Pure Loop και Silent Loop την Be Quiet. Γενικότερα καλές προτάσεις, καλές επιλογές. Αν αποφύγετε τις πολύ ακριβές Gigabyte και Corsair, νομίζω θα είστε πάρα πολύ καλά. Και κάπου εδώ πέρα λοιπόν τελειώνει ένα ακόμα επεισόδιο με το δημοφιλέστερο hardware. Ήταν λίγο juicy οι προτάσεις. Γενικότερα αρχίζουμε και παίρνουμε κάποιες νέες σε αρκετές κατηγορίες. Χαίρομαι. Κάποιες έχουν μείνει ίδιες. Για καλό λόγο. Αν κάτι είναι καλό, γιατί να το αλλάξεις. Οπότε ναι, αυτά και για το επεισόδιο αυτού του μήνα. Τα ξαναλέμε σε ένα από τα επόμενα βίντεο των TechLads. Είμαι ο Νικηφόρος. You know it. Δεν θα σας πω τα κλασικά με τα links. Θα σας πω μόνο να περνάτε καλά.